Η φτωχή είναι αδιαφυσβήτητα, Παύλο. Μπορεί να νιώθει φτωχή όμως. Δεν κατάλαβες. Σε επαναλαμβάνω και δεν το καταλάβετε. Είναι πώς νιώθει κανείς. Έχει ολόκληρο τίτλο, Κυριάκο μου. Θες να σου δείξω ποια είναι και μετά θα μου πεις αν νιώθει φτωχή ή όχι. Είσαι κοντά, είσαι πολύ κοντά. Η αδερφή του Γκλίξμπουργκ. Του τέλου βασιλιά. Για δες ποια είναι. Η βασίλισσα Ελισάβετ. Είναι φτωχή μου. Είναι φτωχή. Φτωχή είναι, φτωχή. Και δεν έχει κι άλλο τσαντάκι που λες, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό κάτω, ναι, να την βοηθήσουμε. Τουλάχιστον να βοηθήσουμε εμείς φτωχή είναι στην πλούσια Αγγλία. Ναι, και περνάμε οικονομική κρίση. Να κάνουμε ένα καλό. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκείνη τη μέρα πρέπει να την είχαν ματιάσει γιατί κατά λάθος ένας την λέρωσε ένας σερβιτόρος και μετά έσπασε και το τσαντάκι, πάει κατέ μια. Εντάξει, είναι από τα απρόβλεπτα και τα απρόβλεπτα μπορούν να συμβούν. Δεν είναι και το μείζον θέμα. Κυριακό. Και ξέρω, έκανε κάτι ο Θεός Βασιλιάς, εκδήλωση τι. Στο Γκλίξμπουργκ έκαναν μια ο Θεός Βασιλιάς, ναι, μια δεξίωση. Α, και παρευρέθηκε εκεί. Πάω σε πολεμικό, έγινε αυτό, όχι, έτσι. Όχι, δεν έγινε σε πολεμικό, σε παλάτι. Να σου πω, Κυριακό, θέλω να, να σε πάω αλλού. Τι τύπου εκπομπές είναι αυτές που παρακολουθείς και σ' αρέσουν, ε? Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ωραία. Τα πάντα. Και για ποιο λόγο το κάνω. Διότι όταν σε εκλέγουν κάποιοι, σε εκλέγουν διαστρωματώσεις κοινωνικές από διαφορετικές προοπτικές και γωνίες. Πρέπει να βλέπεις λοιπόν τα πάντα για να έχεις άποψη, αλλιώς να μην μιλάς. Θέλω να έχω άποψη. Θέλω να γνωρίζω. Από εκεί και πέρα μπορώ να κάνω και λάθη, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιες εκπομπές που εμείς θεωρούμε πετυχημένες και κάποιες εκπομπές που έχεις να πάρεις κάτι από αυτές, οι οποίες του χρόνου κόβονται. Ακριβώς, Χριστίνα. Για το τζίμα θα μου πεις. Τώρα θα σου πει η Χριστίνα, περίμενε που έχει όλο το ρεπορτάζ. Και για την εκπομπή λοιπόν Έρευνα του Παύλου Τσίμα και για την εμπόλεμη ζώνη του Σωτήρη Δανέζη και για τους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Και εμάς προσωπικά μας θορυβεί μια τέτοια είδηση, καθώς αποδυναμώνεται ένα μεγάλο κανάλι από μεγάλες εκπομπές, οι οποίες αφενός δεν έχουν μεγάλα νούμερα δυστυχώς και κοστίζουν και πάρα πολύ ακριβά για την παραγωγή τους. Επομένως, με τις γενικότερες αναπροσαρμογές, ρυθμίσεις και περικοπές που γίνονται από το μεγάλο κανάλι, σκέφτονται μήπως υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθούν αυτές οι εκπομπές, οι οποίες είναι πολύ λίγες. Επίσης, ο κόσμος όλος υποτίθεται ότι δυσανασχετεί με όλες τις υπόλοιπες εκπομπές πλην των ενημερωτικών που δεν βρίσκονται τόσο πολύ ενταγμένα στα κανάλια. Και τώρα βλέπουμε ότι ακόμη και αυτά τα κανάλια που έχουν επενδύσει σε αυτές τις εκπομπές σιγά σιγά αρχίζουν να τις αποσύρουν λόγω μεγάλου μπάτζετ και λόγω μειωμένων νούμερων. Έτσι. Όχι, δεν είναι μόνο τα νούμερα. Αλλά... είναι και η διαφημιστική πίτα η οποία έχει μειωθεί πάρα πολύ, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν υπάρχει διαφήμιση, υπάρχει οικονομική κρίση. Άρα λοιπόν αρχίζουν και περικόπτουν από εκεί που υπάρχει πρόβλημα με τα νούμερα. Για τον Θοδωράκη δεν στεναχωριόμουν και πάρα πολύ. Γιατί? Για τους άλλους δύο πολύ. Γιατί? Δεν γιατί? Θεωρώ ότι είναι και από τους καλύτερους. Γιατί δεν σ' άρεσαν οι εκπομπές. Διότι τελευταία. Η ιδεολογική αιμονή και η αγκύλωση γίνεται προπαγάνδα στην εκπομπή του. Τελεία και παύλα. Θα σου αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζουμε τα είπες όλα. Τι να σου πούμε πάνω σε αυτό. Ναι, έχει, κοιτάξτε να δεις. Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να έχει αιμονές. Γιατί και εγώ, εν πάση έχω αιμονές ιδεολογικές αγκυλώσεις, έκανα εκπομπή με τις αγκυλώσεις δικές μου. Αλλά δεν μπορείς μονομερώς να παρουσιάζεις τα θέματα συνεχώς. Για τον Τζίμα δεν το συζητώ. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο Δανέζης κάνει άρτια, τέλεια δουλειά γιατί κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Και τον Δωδωράκη έχω άλλη άποψη. Κυριακό, θέλω να. Α, ωραία, θέλω να πάμε να. Δηλαδή, αν αρχίσω και βρίζω την Ελλάδα τώρα εγώ δημοσίως, κάψω καμιά σημαία, θα με βγάλει ρεπορτάζ και να μην μπράβο καλά έκανε. Θέλω να πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο που ανήκει έτσι σε όλους αυτούς που προαναφέραμε, τον οποίο τον αγαπάμε πάρα πολύ και έδωσε μια συνέντευξη στη Real Life. Μιλάω για τον κύριο Κώστα Βαξεβάνη. Πάμε να δούμε τι είπε και μετά θα το σχολιάσουμε. Από πότε είσαι εκτός τηλεόρασης, το ρωτάει δημοσιογράφος. Από πέρυσι το Μάρτιο. Το συμβόλαιο μου με τον Α έληξε τον Ιούνιο, αλλά κάποιοι βιάζονται να φύγω. Κατέθεσα και εγώ το βιογραφικό μου για να πάω το κουτί της Πανδώρας στην ΕΡΤ. Περιμένω την απάντηση. Είναι πολύ πικρό που το λέω, αλλά δυστυχώς η ενημέρωση πλέον δεν μπορεί να υπάρξει πουθενά αλλού εκτός στην ΕΡΤ. Η τηλεόραση της Τζούλιας, της Κλειδαρότρυπας ή της Σιλικονούχας Ξανθιάς δεν μπορεί να στηρίξει τους ανθρώπους στα δυσκολότερα. Το ντεκαπάζ ως τηλεοπτική αντίληψη ξεβάφει. Δεν έχει άδικο. Θα σας πω το εξής. Βλέπετε ότι όλοι το γυρίζουν στο reality. Σε χορούς, πανηγύρια, μαγειρία, μαγειρίτσες και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό σημαίνει κάτι. Φτώχεια ένδια, πνευματική και ιδεολογική. Διότι όταν αποχαυνώνεις τον τηλεθεατή και τον πολίτη, με αφαιρείς τον Βαξεβάνα την τηλεόραση και μου βάζεις τη μαγείρισα ή τη χορεύτρια ή την ξανθιά ή την τουρίστρια, κάτι δεν πάει καλά. Δεν λέω να γίνουμε όλοι κουλτουριάριδες και να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό κτλ. Όχι, όχι. Αλλά μια μέση λύση. Δεν μπορεί όλη μέρα να βλέπω reality. Και όταν λέω reality, δεν εννοώ το Big Brother το παλιό. Αυτό πράγμα να χορεύουν,
να μαγειρεύουν, να χοροπηδούν, να τραγουδούν οι επώνυμοι. Εντάξει, υπάρχει και ένα όριο, ρε παιδί μου, στη φαυλότητα. Δεν έχουμε ξεπεράσει τα πάντα, έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα και δυστυχώς δεν υπάρχει λογική. Και να σου πω και κάτι άλλο. Κόβεις το ψωμί από ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, ρε παιδιά. Βγαίνουν τώρα οι επώνυμοι και πάνε και χορεύουν, τραγουδάν κτλ. Οι ηθοποιοί που δεν θα γίνουν σύριαλ θα πάνε στην ανεργία. Ο ηθοποιός που θα δουλεύει για να πάρει ακόμα ψωμί δεν θα πάει στην ανεργία. Ο δημοσιογράφος, οι ρεπόρτερ θα βγουν στην ανεργία. Γιατί εγώ επώνυμοι... ξέρω, Κυριάκο, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ας το σκεφτούν λοιπόν και οι άλλοι που γίνονται βορρά στην τηλεθέαση, χοροπηδώντας, μαγειρεύοντας, βάζοντας ντεπακάζ. Πώς λέγεται, ντεκαπάζ, μπορείτε στο πράγμα. Ότι ναι, εντάξει, δεν το συνηθίζω εγώ έτσι κι αλλιώς, αλλά έχει σημασία. Δημιουργεί πρόβλημα, ξέρετε, αυτό που λένε στον εγκέφαλο μου, τι ξανθές. Έτσι λένε τα μέλη. Ανέκδοτα! Όχι εγώ! Όχι εγώ το πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι οι ξανθές είναι ωραίτερες γυναίκες. Έτσι μπράβο. Να ξέρουμε και τι λέμε. Και οι μελαγμένες δεν πέφτουν έξω. Έτσι, ξέρεις, θέλετε, θα είναι στερεότυπα. Είναι η Χριστίνα Γη και θα έχουμε προβλήματα. Είναι στερεότυπα αυτά τώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε μια κοινή συνισταμένη. Να δούμε ότι κάποιοι άνθρωποι θα βγουν στην ενεργία. Πιστέψτε με, του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολο να τα πάμε στην τηλεόραση. Πολύ δύσκολα. Και μπήκαν τα κανάλια στην δικαιολογία του εύκολου. Μπήκαν στο εύκολο. Και το εύκολο είναι φτηνό, αλλά είναι και φτηνιάρικο. Συμφωνώ. Είναι φτηνιάρικο πολύ. Και εγώ λοιπόν, διαφωνώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Κάναμε μια καλά. Πολύ ωραία κουβέντα. Δεν μου φώναξε τον Βασιλάκο, θα τον καλέσει στην εκπομπή όμως. Αμέσως θα καλέσουμε, με μεγάλη χαρά. Είναι φίλος μου και ήρθε σήμερα. Ξέρεις, είχαμε ραντεβού από την προηγούμενη εβδομάδα για να πιούμε καφέ μαζί. Και επειδή δεσμεύτηκε σε εσένα, γι' αυτό ήρθα εδώ. Θα το φέρουμε στην μαζί. Εκπομπή. Μπράβο. Φιλάκια πολλά, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. Να σε καλά, κορίτσια. Πιο αγαπητούς ηθοποιούς στο